Καλησπέρα. Τα αεροπλάνα που έκαναν τον βομβαρδισμό στην βάση αυτή στη Λιβύη δεν είναι τελικά της Σαουδικής Αραβίας, όπως ελέγεται εχθές, αλλά είναι Ραφάλ. Αν είναι Ραφάλ, είναι γαλλικά. Έτσι. Ότι η Γαλλία έχει συμμετοχή σε αυτήν την ιστορία, το ξέρουμε όλοι, έτσι. Πώς είναι τα πράγματα? Και το λέω γιατί, να τονίσω, τις δηλώσεις της Τσαβούσογλου χθες, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτές. Βγαίνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ενώπιον του κυρίου Μπορέλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας λέει ότι πρέπει να χωρίσουμε το γιο στη μέση και να το δώσουμε το μισό, και μας απειλεί κιόλας. Κοιτάξτε, έχουμε σκηνικό ανάφλεξης. Να πούμε στη Λιβύη ότι φαίνεται ότι υπάρχει γαλλική στρατιωτική παρέμβαση. Δεν ξέρουμε ακριβώς το μέγεθός της. Ο Μακρόν το έχει απειλήσει εδώ και μέρες. Η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας είναι στα κάγκελα. Είχαμε την έχουμε μεγάλη... έναν άτυπο ενδυνάμει πόλεμο Γαλλίας-Τουρκίας σε λιβικό έδαφος, έτσι. Έτσι, δύο νατοϊκών συμμάχων, μεγάλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, γιατί η Γαλλία, μην ξεχνάμε, είναι πυρηνική δύναμη, διαθέτει αεροπλανοφόρο, είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και έχει τον πολυπληθέστερο στρατό μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο ΝΑΤΟ, με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουμε έναν πόλεμο όλων εναντίον όλων, διότι μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί πυλώνες της δυτικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή πια είναι όλοι εναντίον όλων. Δηλαδή ναι. Η Αίγυπτος με την Τουρκία. Κάποτε η Αίγυπτος ήταν ο πυλώνας της Δύσης, όπως και η Τουρκία, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία. Τώρα έχουμε ένα μέτωπο με την Τουρκία, μια χώρα που πλέον δεν συμπεριφέρεται δυτικά, δεν είναι σύμμαχος, ας το πούμε, δεν συμπεριφέρεται σύμμαχος. Προς την Δύση. Και έχουμε βεβαίως την Αίγυπτο, η οποία έχει πει κατ' επανάληψη ότι εάν καταληφθεί η Σύρτη, αυτό είναι η κόκκινη των κόκκινων γραμμών της Αιγύπτου και θα αναγκαστεί η ίδια να παρέμβει. Και άρα έχουμε κινήσεις του τουρκικού στόλου ενίσχυσης. Και έχουμε και κάτι άλλο, δηλαδή έχουν χαθεί τα προσχήματα. Και το λέω γιατί όταν χάνονται και τα προσχήματα, σημαίνει ότι είμαστε στην εσχατιά. Ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία ότι ο επόμενος στόχος των τουρκικών δυνάμεων στη Λιβύη, θα το είδατε, είναι μια άλλη βάση. Δηλαδή, μετά την καταστροφή που είχαμε το Σάββατο της βάσης αυτής που οι Τούρκοι θεωρούσαν μια κομβική βάση, οι Τούρκοι είπαν ότι στοχεύουμε τώρα σε μια άλλη βάση, η οποία είναι λίγο πιο νοτιοανατολικά στο έδαφος της Λιβύης, στην οποία βάση σταθμεύουν και ρώσικα αεροπλάνα. Ναι, δηλαδή... ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει. Προαναγγέλει η τουρκική προεδρία επιχείρηση που θα κάνει η Τουρκία σε έδαφος άλλου κράτους. Υπάρχει ένα στοιχείο ύβρις, δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι Τούρκοι τους βγήκε το τρίμηνο. Να θυμίσουμε ότι ο Χαφτάρ ήταν θριαμβευτής τον Γενάρη. Ήταν αυτός που είχε αποχωρήσει από την Σύνοδο του Βερολίνου γιατί δεν ήθελε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και οποιοδήποτε συμβιβασμό. Με την παρέμβαση των Τούρκων, των τουρκικών drones και των τουρκικών μισθοφόρων που έφεραν από τη Λιβύη, από τη Συρία στη Λιβύη, είχαμε αυτή την ανατροπή και την υποχώρηση Χαφτάρ και τώρα φαντάζουν οι ίδιοι έτσι ανεξέλεγκτοι και απομένει στις άλλες δυνάμεις. Ναι. Να χαλιναγωγήσουν την κατάσταση, τώρα, την κύριε, πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Δοθεσών των συνθήκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, Πέριξ και νομίζω τράμ. Αυτό είναι το κομβικό. Και όλων των υπολείπων που συζητούμε, γιατί λέμε χάνονται τα προσχήματα, καταλαβαίνουμε ότι πια δεν υπάρχει φερετζές. Συγχωρήστε με την έκβαση, αλλά δεν μπορώ να το σκεφτώ διαφορετικά για να το πω. Δεν τον χρειάζονται οι Τούρκοι το φερετζέ πια για να κάνουν ό,τι επεκτατικό σχεδιάζουν να κάνουν. Θεωρείτε ότι θα κάνουν κίνηση στο Αιγαίο? Κοιτάξτε, να δούμε λίγο το πλαίσιο. Έχουμε μια μεγάλη κρίση, πτώση του αραβικού κόσμου συνολικά, εδώ και 10 χρόνια από την Αραβική Άνοιξη και μετά κυρίως. Εμφύλιους πολέμους σε πάρα πολλές χώρες, Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Ιεμένη. Πτώση των παραδοσιακών ισχυρών δυνάμεων όπως η Αίγυπτος, ένα το κρατούμενο. Έχουμε αποχώρηση της Αμερικής που έχει να κάνει τόσο με τις αποτυχίες του παρελθόντος, Φερρυπίν στο Ιράκ, μην το ξεχνάμε αυτό, την αποτυχημένη εισβολή και κατοχή του Ιράκ. Και την εσωστρέφεια που κουβαλάει ο Τραμπ. Ήρθε και ο Τραμπ και το αποτέλειωσε. Και η Αμερική σήμερα βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι εικόνα αυτή η Αμερικανική κυβέρνηση. Προσπαθεί το κατεστημένο να στείλει κάποια μηνύματα. Όχι, αλλά τους έχει χτυπήσει και ο κορονοϊός, τους έχει χτυπήσει και η διακυβέρνηση Τραμπ και είναι τελείως αποπροσανατολισμένη. Έχουν και την εσωτερική διαμάχη. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα μεγάλης αστάθειας, το οποίο εκμεταλλεύεται η Τουρκία για να βγει μπροστά με έναν τρόπο που δεν το είχε κάνει ποτέ στο παρελθόν. Καταρχάς στην περιοχή της, Ιράκ και Συρία και τώρα βέβαια και στη Λιβύη, παίρνοντας σαν μπάριζα το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο φόβος είναι ότι στην Ανατολική Μεσόγειο, που υπάρχει μεγάλη διαμάχη για την οριοθέτηση ΑΟΣ, περισσότερο στην Ανατολική Μεσόγειο, ανατολικά δηλαδή της Κρήτης, της Ρόδου και όχι τόσο εσωτερικά στο Αιγαίο που ήταν το παραδοσιακό πεδίο, ενδεχομένως κάποια στιγμή μετά το Σεπτέμβριο και πριν την αλλαγή προεδρίας του Ιανουαρίου, που πάντοτε γίνεται στις 20 Ιανουαρίου, και εγώ πιστεύω θα έχουμε αλλαγή προεδρίας. Αυτό πήγαινα να πω ότι προεξοφλείται είδα του. Εγώ του Τραμπ. Έχω το θάρρος της γνώμης και το έχετε πληρώσει. Και το έχω πληρώσει.
Και παίρνω το ρίσκο να πω ότι θεωρώ ότι η προεδρία Τραμπ οδεύει προς το τέλος της. Είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνει και ο ίδιος ο Τραμπ, αν κανείς δει τα χαρακτηριστικά του. Η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε με κομμένα φτερά, θα λέγαμε. Θεωρώ ότι ήρθε σε ρήξη με το στρατιωτικό κατεστημένο, παραβίασε την πιο κόκκινη των κόκκινων γραμμών του Αμερικανικού πολιτεύματος, όταν κάλεσε το στρατό να επέμβει εναντίον των διαδηλωτών. Και αυτό οδήγησε πραγματικά σε μια ανατροπή που τη βλέπουμε με τις διαφοροποιήσεις τώρα και των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, οι οποίοι προσπαθούν να διασώσουν βέβαια το τομάρι τους για να μην δουν την επόμενη μέρα. Γιατί έτσι. Άρα λέτε λοιπόν ότι μπορεί το Σεπτέμβριο να έχουμε κίνηση από τους Τούρκους. Άρα το Σεπτέμβριο που μας το έχουν ήδη προαναγγείλει, διότι είναι το τρίμηνο που λύγει από την εφημερίδα της κυβέρνησης τουρκικής της αδειοδότησης, ενδεχομένως να έχουμε κάτι εκεί με τα γεωτρύπανα κτλ. Αυτό είναι κάτι ευτυχώς που. Αυτό τι προκαλεί όμως, κύριε καθηγητά, προκαλεί ανάφλεξη. Δηλαδή θα κάτσουμε να τους βλέπουμε να. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και έχουμε πει ότι οποιαδήποτε παραβίαση κυριαρχικού μας δικαιώματος δεν θα μείνει αναπάντητη. Είναι παραβίαση κυριαρχικού μας δικαιώματος αυτή. Η υγειότερης εντός ελληνικής αυτοαλοκρηπίδας και ελληνικής ΑΟΣ είναι παραβίαση όχι κυριαρχίας, κυριαρχικού δικαιώματος. Ναι, υγειότρηση προφανώς είναι. Ναι. Τι εννοούμε τώρα, γιατί δεν το ξέρουν όλοι. Και άλλο πράγμα είναι πάω και τρυπάω να πάρω ό,τι έχει από κάτω και άλλο είναι ερευνώ. Οι Τούρκοι λοιπόν το πρώτο που θα κάνουν. Είναι έρευνα. Δηλαδή θα στείλουν αυτά τα σκάφη τα περίεργα από εκείνα τα υπάρχουν πολλές κλιμακώσεις. Αν στείλει ένα τέτοιο. Γιατί σκάφος. Τον κόσμο τον έχουμε. Είναι άλλο πράγμα να πας στα 6 μίλια, μεταξύ 6 και 12 μίλιων, τα οποία μπορεί εσύ να πάει. Εκεί, θα πάει πιο μπορεί κάτω. Να πας στα 13 μίλια, μπορεί να πας στα ακόμα πιο μακριά. Είναι επίπεδα κλιμάκωση. Αν και δούμε λοιπόν ένα τέτοιο τουρκικό ερευνητικό σκάφος έξω από την Κρήτη, εντός ελληνικής ΑΟΣ όπως εμείς τη θεωρούμε στη μέση γραμμή ανάμεσα σε Λιβύη και Κρήτη, αλλά εντός. Τουρκικών δικαιωμάτων όπως τη θεωρεί με το μνημόνιο με τη Λιβύη η Τουρκία. Τι κάνουμε. Είναι απολύτως παραβίαση κυριαρχικού δικαιώματος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και η Ελλάδα έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει με μια σειρά από μέσα. Εμείς δεν πρέπει να πέσουμε αμάσιτα στην παγίδα, γιατί εδώ στείνεται και μια παγίδα, ξέρετε, όπου να βγούμε εμείς οι κακοί. Ναι. Διότι ο Ερντογάν είναι αρκετά ευφυής να προσπαθεί να επιδιώκει πάντοτε να εμφανιστεί αυτός ως άνθρωπος του διαλόγου, της συνένεσης, του νόμου. Γιατί περί νόμου μιλάει και αυτός επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Εμείς δουλειά μας είναι να αναδείξουμε την Τουρκία για αυτό που είναι, δηλαδή ο τυχοδιώκτης όλης της Μεσογείου, απειλών την σταθερότητα όλης της Μεσογείου, πρόβλημα για τη Δύση και όχι μόνο για την Ελλάδα. Ένα, και να μην του αφήσουμε κανένα φιλοσικής νόμου και. Κοιτάξτε, από την άλλη μεριά όμως, και το λέω για να ολοκληρώσουμε, όταν έχει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας χτες τον πάλι εντός εισαγωγικών Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τυπικά είναι, ας πούμε, η θέση του κ. Μπορέλ, και του λέει κατάμουτρα. Ότι άκουσα να δεις, το Αιγαίο είναι μια θάλασσα που πρέπει να την κόψουμε στη μέση και να πάρει το μισό η Ελλάδα και το μισό εμείς ως προς το τι υπάρχει από κάτω. Στην ουσία, βάζει το πλαίσιο. Δηλαδή, του λέει: εγώ εκεί στοχεύω. Αυτό θέλω. Αυτός μπορεί να λέει ότι θέλει. Κοιτάξτε, ο Μπορέλ έχει έναν άχαρο ρόλο. Διότι το δεν όχι, το λογαριάζουν. Το βάζει επίσημα. Δηλαδή, δεν το λέει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έτσι γενικόλογα. Το λέει. Το λέει και βεβαίως και λέει και άλλα. Λέει για την Αγία Σοφιά, λέει, στέλνει μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ότι εδώ τώρα είμαι ο Σουλτάνος, ο Αχαλήνωτος. Έχουμε αφήσει την Ρωσία και την Τουρκία να κάνουν το απόλυτο παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι απούσα. Και αυτό λέμε στους Γερμανούς φίλους μας που έχουν και την Προεδρία. Γιατί τους Γάλλους τους έχουμε, όπως ξέρετε. Θα υπογραφεί και ρήτρα. Με το παραπάνω. Σας το λέω, σας κάνω και το ρεπορτάζ. Θα υπογραφεί και ρήτρα στρατιωτική συνδρομή με την. Γαλή. Αυτή είναι όλη η διαπραγμάτευση που γίνεται. Είναι γνωστό, έχει δημοσιευθεί. Ρήτρα στρατιωτική συνδρομή. Δηλαδή, αν δεχτεί η Ελλάδα επίθεση να συνδράμει η Γαλλία. Βεβαίως. Αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή. Αλλά που βεβαίως. Νομίζω είναι. Μάλλον να υπολογίζουμε πιο πολύ από ό,τι υπολογίζουμε. Σωστά. Μαζί με τις δύο φρεγάτες τις οποίες διαπραγματευόμαστε, που θα είναι τα πιο σύγχρονα πλοία που θα έχει. Σοβαρή είναι αυτή η είδηση που μας δίνει. Στο όλο, στο δεύτερο, να σας πω ότι καλά τα στέλθη υποβρύχια, τα πιο σύγχρονα όπλα του ελληνικού ναυτικού, αλλά καλό είναι να είναι και εξοπλισμένα κατάλληλα για να παραμένουν στέλθη. Και εδώ έχουμε τεράστιες αδυναμίες και ολιγορίες που παραλάβαμε. Που παραλάβουμε, γιατί μιλάμε για μικροποσά, δεν μιλάμε για μεγάλα. Μάλιστα. Ποσά τα οποία εξασθενούν την άμυνα χωρίς λόγο. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο επίπεδο των συμμάχων μας. Οι Γερμανοί έχουν την Προεδρία. Οι Γερμανοί, η Μέρκελ το τελευταίο πράγμα που θέλει, γι' αυτό τη βλέπετε και έχει παρέμβει, έχει κάνει και τα τηλεφωνήματά της κτλ. Είναι μια ανάφλεξη στην Μεσόγειο. Κρατάω πάντα Μεσόγειο. Ότι οι καλύτεροι πελάτες των γερμανικών εργοστασιών όπλων είναι οι Τούρκοι, βέβαια, στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Και εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε για την Προεδρία Biden. Να χτίζουμε ρίσματα και ήδη το κάνει η Ελληνίδα πρέσβυνος εκεί στην Ουάσιγκτον με τις νέες καταστάσεις που έρχονται. Είναι. Έτσι, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής στο Πάντη Πανεπιστήμιο, κ. Δημήτρης Κερίδης, ένα πλαίσιο